Λοιπόν, θα σχεδιάσουμε μία γωνία που σχηματίζεται από μία χορδή του κύκλου και από μία εφαπτωμένη. Ας πούμε ότι αυτή είναι η χορδή, η εφαπτωμένη τώρα θα είναι κάπως έτσι, εφαπτωμένη στον κύκλο. Η χορδή ας πούμε ότι είναι η αβ, η εφαπτωμένη είναι η ευθεία ε. Δεν ξέρω αν θυμάστε η εφαπτωμένη στο σημείο β, ποια σχέση έχει και πώς τη σχεδιάζουμε. Η γωνία λοιπόν, για να σχεδιάσουμε την εφαπτωμένη δεν τη φέρνουμε με το μάτι, αλλά φέρνουμε την ακτίνα, η οποία ακτίνα είναι κάθετη στην εφαπτωμένη, στο σημείο επαφής. Η εφαπτωμένη λοιπόν. Και έχουμε η γωνία που σχηματίζεται από μία χορδή του κύκλου. Και την εφαπτωμένη της στο άκρο της χορδής και την εφαπτωμένη του κύκλου στο άκρο της χορδής. Το τρομερό είναι ότι ισούται με την εγγεγραμμένη που βαίνει στο τόξο της χορδής. Ισούται με την εγγεγραμμένη που βαίνει στο τόξο της χορδής. Που βαίνει δηλαδή στο τόξο αβ. Στην απόδειξη δεν θα ασχοληθούμε με την εγγεγραμμένη, αλλά με την επίκεντρη, επειδή έχουμε αποδείξει ότι η εγγεγραμμένη είναι το μισό της επίκεντρης. Και μάλιστα εδώ στην επίκεντρη θα φέρουμε και το ύψος που λέγεται πώς αυτό το ύψος την κάθετη στη χορδή. Θυμάστε πώς λέγεται. Το ύψος λοιπόν λέγεται απόστημα. Θα φέρουμε το ύψος όμικρον μη. Α, δεν έχουμε σχεδιάσει και την εφαπτωμένη, τη γωνία χορδής και εφαπτωμένης που είναι αυτή. Είναι η γωνία που σχηματίζεται από τη χορδή και από την εφαπτωμένη στο άκρο της χορδής. Αυτή είναι η γωνία χορδής και εφαπτωμένης. Ισούται λοιπόν με την εγγεγραμμένη και ισούται με το ημισό της επίκεντρης. Άρα λοιπόν, εδώ αν θυμάστε το απόστημα, το ύψος σε ισοσκελές τρίγωνο, γιατί αυτό το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Επειδή η όμικρον α και η όμικρον β είναι ακτίνες του κύκλου, είναι ισοσκελές, το ύψος λοιπόν είναι και διάμεσος και διχοτόμος, το απόστημα λοιπόν και πέφτει στο μέσο της χορδής και, χωρίζει την επίκεντρη γωνία σε δύο ίσες γωνίες. Είναι διχοτόμος δηλαδή και ύψος και διάμεσος και διχοτόμος. Άρα λοιπόν εμείς θα πάρουμε τη γωνία ω1, η οποία είναι το μισό της επίκεντρης, άρα ίση με την εγγεγραμμένη. Και θα αποδείξουμε ότι ω1 είναι ίση με τη γωνία χορδής και εφαπτωμένης. Αφού είναι το μισό της επίκεντρης, δηλαδή ίση με την εγγεγραμμένη, ίση με τη γωνία χορδής και εφαπτωμένης. Έχουμε και μια κάθετη. Για προσπαθήστε να κάνετε την απόδειξη. Έστω λοιπόν η γωνία χορδής και εφαπτωμένης χ β α είναι οξία, γιατί μπορεί να είναι και αμβλία. Η εγγεγραμμένη α γ β στο τόξο α β ισούται με το μισό της επίκεντρης α ω β. Έχουμε φέρει όμως, όπως είπαμε, και το απόστημα, ας το γράψουμε. Το απόστημα όμικρον μη, είπαμε, στο ισοσκελές τρίγωνο είναι ύψος και διάμεσος και διχοτόμος, είναι και διχοτόμος της επίκεντρης α όμικρον β, άρα το ημί όμικρον β είναι το μισό της επίκεντρης α όμικρον β, δια 2, αλλά και η επίκεντρη είναι η διπλάσια της εγγεγραμμένης, αντί για β όμικρον α θα βάλουμε 2 α γάμα β, 2 και 2 φεύγει. Τελικά η μη ωμικρον β, το μισό της επίκεντρης, είναι ίση με την εγγεγραμμένη. Οπότε φέραμε τη γωνία πιο κοντά και θα αποδείξουμε ότι η γωνία χορδής και εφαπτωμένης ισούται με το μισό της επίκεντρης, άρα και με την εγγεγραμμένη. Πώς θα κάνουμε αυτή την απόδειξη? Λοιπόν, θα αποδείξουμε ότι μη β χ, η γωνία δηλαδή χορδής και εφαπτωμένης, είναι ίση με τη μη ωμικρον β, δηλαδή με το μισό της επίκεντρης, άρα με την εγγεγραμμένη. Για πείτε ιδέες, κοινές γωνίες που έχω σημειώσει, έτσι, αυτές θα αποδείξουμε ότι είναι ίσες. Βλέπετε τη γωνία όμικρον βχ ότι είναι ορθή? Η γωνία χορδής και εφαπτωμένης τι σχέση έχει με την ορθή και με την άλλη, με την υπόλοιπη που μένει η γωνία, πώς να την ονομάσουμε? Να βάλουμε και μια πράσινη γωνία, να την ονομάσουμε β2, ας πούμε ότι αυτή είναι η β1.
θα συσχετίσουμε τις δύο κόκκινες γωνίες με την πράσινη. Αυτή θα είναι. Η πράσινη είναι αυτή που θα τη συνδέσει. Η Β1 τι σχέση έχει με τη Β2? Πώς λέγονται αυτές οι δύο γωνίες? Λοιπόν, και η όμικρον 1 με τη Β2 είναι, η όμικρον 1 με τη Β2 είναι συμπληρωματικές. Η Β1 με τη Β2 είναι συμπληρωματικές. Η όμικρον 1 με τη Β2 είναι συμπληρωματικές. Άρα η Β2 είναι συμπληρωματική και με τις δύο. Λέμε λοιπόν ότι γράφουμε πρώτα τη Β2 που μας, την όμικρον, τη Β1 που μας ενδιαφέρει. Η Β1 είναι ίση με 90 μείον Β2 και επίσης αφού η χ β χ τόνος, η χ χ τόνος εφάπτεται, είναι εφαπτωμένη, χ χ τόνος εφαπτωμένη στον κύκλο, άρα η ακτίνα όμικρον β είναι κάθετη στη χ χ τόνος και επίσης στο ορθογώνιο τριγωνό όμικρον μη β είναι όμικρον 1 ίσον 90 μείον β2. Από τις σχέσεις 1 και 2 προκύπτει ότι β1 ίσον όμικρον 1, αυτό δηλαδή που θέλαμε να αποδείξουμε. Όταν λέμε β1 εννοούμε αυτή εδώ την κόκκινη ευθεία.